αγκάτσουμε, να ρίχνεις καρέλες, κύριε Τρίκα. Κύριε Τρίκα, καθίστε. Να ξεκινήσουμε λιγάκι, ακούγομαι. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, βουλευτά μας, κύριε Κουίκ. Ναι, συγγνώμη, την κυρία Κόλια και σαν κυρία και σαν αντιπρόεδρος, τον βουλευτή μας, τον κύριο Μελά. Φίλες και φίλοι συναγωνιστές, σας καλωσορίζουμε στην απόψινή εκδήλωση της Γραμματείας Γυναικών και Οικογένειας. Θέλω να ευχηθώ σε όλους και όλες που κατάφεραν σήμερα να είναι εδώ μαζί μας, αλλά και σε όλες τις ανεξάρτητες Ελληνίδες και Έλληνες, από τον Ακριτικό Εύρο μέχρι την Κρήτη, καλή δημιουργική χρονιά, χρόνια πολλά και χρόνια καλύτερα που θα έρθουν με τη δικιά μας συμβολή. Την απόψινή μας εκδήλωση, που δεν αφορά μόνο το κόψιμο της πίτας μας, αλλά είναι μια εκδήλωση συνέβρεσης, αγάπης και συνένεσης και για τα δύο χρόνια του κινήματός μας, γιατί σε ένα μήνα από τώρα το κίνημά μας κλείνει δύο χρόνια, τιμούν με την παρουσία τους η βουλευτής μας και αντιπρόεδρος της Βουλής, Μαρία Κόλια, πρωτεργάτησα για τη Γραμματεία Γυναικών. Ο βουλευτής μας, ο κύριος Παναγιώτης Μελάς. Ο κύριος, ο βουλευτής μας, κύριος Τέρενς Κουίκ. Η κυρία Κουντουρά και η κυρία Χρυσοβελώνη μας στέλνουν τις ευχές τους, αλλά λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων δεν τα καταφέρανε να είναι σήμερα μαζί μας, όπως και ο πρόεδρός μας που του έτυχε κάτι έκτακτο μας στέλνει τις ευχές του, τις εγκάρδιες ευχές του και τα χρόνια πολλά του και μάλλον θα είναι εδώ μαζί μας σε 20 λεπτά. Να ευχαριστήσω τους γονείς του Προέδρου μας, τον κύριο Ηλία Καμένα και την κυρία Πόλη. Το γενικό μας γραμματέα, κύριο Σπύρο Γαλινό. Τα μέλη της εκτελεστικής μας, τον κύριο Γιάννη Μοίρα, αγαπημένο φίλο, και τον κύριο Δαγκλαντή τον Ζωπό. Την πρόεδρο της πιο ωραίας νεολαίας, τη Ματαρέα του Παπαδοπούλου. Το διευθυντή του ιδιαίτερου γραφείου του Προέδρου μας, τον κύριο Βασίλη Τρίκα. Όπως και πλήθος πολιτευτών και πολιτευτριών μας, Α και Β Αθηνών, Α και Β Πειραιά, της Περιφέρειας, από την Κόρινθο, συντονιστές μας και μέλη συντονιστικών μας, γραμματείς και μέλη γραμματιών μας, τομεάρχες μας, περιφερειάρχες μας, πολλά μέλη και φίλοι του κινήματός μας, και δεν θα αναφερθώ, και συγχωρέστε με γι' αυτό, στον καθένα προσωπικά, γιατί πιστεύω ότι σε μια οικογένεια όπως είμαστε εμείς, οι ανεξάρτητοι Έλληνες, δεν χρειάζονται προσφωνήσεις και τίτλοι. Γιατί σε πείσμα πολλών, οι ανεξάρτητοι Έλληνες, θα συνεχίσουμε να είμαστε μια αγαπημένη, δυναμική οικογένεια
που κάθε μέρα θα γινόμαστε και περισσότεροι. Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι βουλευτές, σε ένα μήνα σχεδόν από τώρα, στις 24 Φεβρουαρίου, το κίνημά μας κλείνει 2 χρόνια παρουσία στο πολιτικό σκηνικό. 2 χρόνια δύσκολων αγώνων, με μπροστάρι τον πρόεδρό μας, τον Πάνο τον Καμένο. Κρίμα που δεν είναι εδώ τώρα μαζί μας, να ακούσει το μήνυμα των ανεξαρτήτων Ελληνίδων. Τον ευχαριστούμε για τη συνέπεια του λόγου του, των πράξεών του και του ήθους του, που μας κάνει περήφανες και μας δίνει τη δύναμη να παλέψουμε και να αγωνιστούμε δίπλα του, αλλά και δίπλα στους βουλευτές μας, με περισσότερη δύναμη, μέσα από τον πολυδιάστατο ρόλο που έχουμε εμείς οι γυναίκες. Το ρόλο της μάνας, της κόρης, της φοιτήτριας, της εργαζόμενης, αλλά και της άνεργης. Ώσπου να καταφέρουμε να δώσουμε ξανά πίσω το χαμόγελο σε όλους τους Έλληνες. Ώσπου να καταφέρουμε να δώσουμε σε αυτά τα νέα τα παιδιά που βλέπω αριστερά μου στην νεολαία μας, αλλά και στην νεολαία όλης της Ελλάδος, την ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο. Να τους παραδώσουμε μια Ελλάδα αδούλωτη και περήφανη, όπως αξίζει στη δικιά μας χώρα. Η γραμματεία μας, από την ημέρα που συστάθηκε, με την απόφαση να μην γίνουμε ένα πανομοιότυπο κάποιου άλλου κομματικού μηχανισμού, κάναμε μικρά αλλά σταθερά βήματα. Κάναμε αρκετά, αλλά έχουμε τη διάθεση, τη θέληση και την αποφασιστικότητα μαζί με όλες εσάς να καταφέρουμε ακόμα περισσότερα. Και προτείνουμε και παροτρύνουμε όλες τις γυναίκες στις επικείμενες αυτοδιοικητικές και ευρωεκλογές να πλαισιώσουν το ψηφοδέλτιό μας. Γιατί περισσότερες γυναίκες στην πολιτική είναι πιο ισχυρή η δικιά μας φωνή. Η φωνή της γυναίκας. Θέλουμε να ευχηθούμε σε όσους κατέβουνε στις αυτοδιοικητικές εκλογές και πλαισιώσουν το ψηφοδέλτιό μας, είτε σαν υποψήφιοι δήμαρχοι, είτε σαν δημοτικοί σύμβουλοι, είτε στο ευρωψηφοδέλτιό μας, καλή επιτυχία. Και να παροτρύνουμε όλους εμάς να σταθούμε δίπλα τους, στηρίζοντας τον αγώνα τους. Γιατί η νίκη ενός από εμάς θα είναι νίκη όλων μας. Θα είναι νίκη για το κίνημά μας. Και επειδή είμαστε γραμματεία γυναικών και οικογένειας και επειδή πιστεύω ότι η γυναίκα μιλάει πρώτα με την καρδιά της και μετά με τη λογική, θέλω εγώ προσωπικά να ευχαριστήσω τις 3 αναπληρώτριές μου. Τη Χριστίνα Διτυπάδη, υπεύθυνη Βορείου Ελλάδος, την Αλίκη Διτυπάδη, την Αλίκη Στεφάνου, συγγνώμη, υπεύθυνη Κεντρικής Ελλάδος, που δεν κατάφερε σήμερα να είναι εδώ από το Βόλο λόγω γρήπης, και την Αργυρό του Χατζηπαναγιώτου, υπεύθυνη Λεκανοπεδίου, εδώ χτυπάει καρδιά της γραμματείας, διαδικτυακά στα πάντα. Να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου στον πρώτο όροφο, φίλους και φίλες, που βοήθησαν στο να πραγματοποιηθεί αυτή η εκδήλωση, και κλείνοντας να ευχαριστήσω προσωπικά την οικογένειά μου, τον πατέρα μου και κυρίως τη μητέρα μου και το γιο μου που στέκονται δίπλα μου, με ανέχονται
περισσότερο κουράγιο να παλέψω ακόμα περισσότερο. Σας ευχαριστώ πολύ μέσα από την καρδιά μου. Καλή συνέχεια. Θα παρακαλέσω την κυρία Κόλια, σαν γυναίκα, σαν αντιπρόεδρο της Βουλής, να μας απευθύνει ένα σύντομο χαιρετισμό. Και θα παρακαλέσω και τους άντρες, γιατί χωρίς τους άντρες δεν θα κάναμε τίποτα. Αχ, συγγνώμη, και εκ μέρους του ΙΓΜΕΑ, χίλια συγγνώμη, ο κύριος Τσαλίδης δεν κατάφερε να είναι εδώ μαζί μας, όμως είναι η κυρία Θανηλάκη, Θαναηλάκη Πόλη, είναι υπεύθυνη γραμματείας ισότητος. Σας ζητώ συγγνώμη, κυρία. Εγώ θα ήθελα να σας ευχηθώ καλή χρονιά. Μια χρονιά η οποία... Θα ήθελα να σε ευχηθώ καλή χρονιά. Αισθάνομαι τον εαυτό μου πάρα πολύ τιμημένο και πολύ τυχερό. Πολύ τυχερό και τιμημένο ότι βρίσκομαι σε αυτή τη μεγάλη οικογένεια των ανεξαρτήτων Ελλήνων. Έχω μεγάλη έτσι ελπίδα, αυτή είναι η ελπίδα μου και το όνειρό μου, ότι θα καταφέρουμε να πείσουμε όλο και περισσότερους ανθρώπους, Έλληνες, ότι εμείς μπορούμε να πάμε την πατρίδα μας ένα βήμα παραπάνω και ψηλότερα. Σίγουρα τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Υπάρχουν κατεστημένες καταστάσεις, καθεστικές καταστάσεις, οι οποίες είναι χρόνων, ετών, ακόμα και μέσα σε εμάς τους ίδιους. Δεν είναι λοιπόν καθόλου εύκολο, αλλά όχι ακατόρθωτο, να αλλάξουμε την οτροπία μας, να αλλάξουμε τις σκέψεις μας, να αλλάξουμε το πώς ζούμε. Αυτό είναι. Και κυρίως, να μην χάσουμε, αγαπητοί μου και αγαπητές μου, αγαπητές μου και αγαπητοί μου, τον ελληνισμό, την αγάπη για την πατρίδα, γιατί αυτό σημαίνει αγάπη για τον συνάνθρωπό μας, τον συνέλληνα, αγάπη για την Ορθοδοξία, αγάπη για τα ιερά και τα όσια, τα οποία δυστυχώς τα τελευταία χρόνια έχουν υποχωρήσει. Έτσι λοιπόν, με την ελπίδα και την ευχή και την πεποίθηση, εγώ θα έλεγα, αγαπητή μου Δέσποινα, ότι αυτή η γραμματεία των γυναικών και της οικογένειας έχει να δώσει πολλά, όχι στο κίνημα, γιατί το κίνημα, ο ρόλος του και ο λόγος του και η παρουσία του είναι για να κάνει τα πράγματα καλύτερα, όπως είπα, στη χώρα, να βοηθήσετε και να βοηθήσουμε μαζί όσο μπορούμε περισσότερο τους συμπατριώτες μας, γιατί η υποχώρηση του κοινωνικού κράτους δημιουργεί και άλλες και μεγαλύτερες ανάγκες, οι οποίες πέφτουν στις πλάτες της κοινωνίας. Άρα αυτό που πρέπει να επιδιώξουμε είναι την κοινωνική αλληλεγγύη. Και αυτό και σε αυτό θα βοηθήσετε κι εσείς και βέβαια πάντα και με τη δική μας συμπαράσταση, εκεί που μας ζητάτε, εκεί που θεωρείτε ότι πρέπει. Έτσι λοιπόν σας εύχομαι καλή χρονιά όλους, καλή δύναμη, υγεία, φώτιση από το Θεό και να κάνουμε εκείνα τα βήματα που έχει ανάγκη η πατρίδα μας. Σας εύχομαι καλή χρονιά. Ναι, ευχηθώ σε όλες σας επευκαιρία της κοπής αυτής της πίτας να έχετε υγεία και δύναμη. Να αντέξετε και να αγωνιστείτε όσο περισσότερο για το κίνημα και για την Ελλάδα. Εσείς οι γυναίκες προσφέρετε πολλά. Προσφέρετε στην οικογένεια, προσφέρετε στην κοινωνία. Τώρα προσφέρετε και στο κίνημα των ανεξάρτητων Ελλήνων. Είναι γεγονός ότι η Ελλάδα με την πολιτική που ακολουθείτε έχει οδεύσει έναν δρόμο που ειλικρινά σας το λέω, εάν το έλεγες πριν 6-7 χρόνια σε κάποιον θα σας έλεγε βλάκα. Τα μέτρα που λαμβάνονται είναι εις βάρος του ελληνικού λαού. Εμείς λοιπόν, οι ανεξάρτητοι Έλληνες, βάζουμε πάνω απ' όλα την Ελλάδα, πάνω απ' όλα τον ελληνικό λαό. Και γι' αυτό το έχω τονίσει κι άλλη φορά. Πρέπει όλοι μας, γυναίκες και άντρες, να λειτουργήσουμε με σύμπνοια, με αγάπη, με αλληλεγγύη. Ούτως ώστε όχι μόνο να δυναμώσουμε το κόμμα μας, το κίνημά μας, για να το πω έτσι, αλλά να δυναμώσουμε την αντίσταση της Ελλάδας σε αυτά τα μέτρα που κάποιοι θέλουν να πάρουν και την οδηγούν σε χειρότερο δρόμο. Όλοι μαζί λοιπόν, με αγάπη, θα αγωνιστούμε γι' αυτό.
για το κίνημα και την Ελλάδα. Πάνω απ' όλα η Ελλάδα, πάνω απ' όλα ο ελληνικός λαός, ο οποίος σήμερα έχει φτάσει σε ένα σημείο εξαθλίωσης. Να είστε καλά, με υγεία, χαρά και δύναμη. Τον κύριο Κουίκ, τον κύριο Κουίκ. Επειδή σε αυτή εδώ την αίθουσα πριν από μερικές μέρες, οι βουλευτές των εξαιτήρων Ελλήνων δώσαν έναν όρκο ότι θα είμαστε μια γροθιά, με καλύπτει απόλυτα η μία φωνή της Μαρίας Κόλλια Τσαρουχά. Ένας θα μιλάει για όλους μας και όλοι θα ακολουθούμε ενωμένοι μαζί σας. Ευχαριστώ. Μόλις είστε μαζί μας, μόλις παρευρίσκεται μαζί μας η βουλευτής μας, η κυρία Ραχίλ Μακρύ. Έλα, Ραχίλ. Να περιμένουμε τον πρώτο να αφήσουμε την κοπή. Λοιπόν, θέλω να πω ότι και η πίτα μας, η κεντρική, έχει το νόμισμα που αντιστοιχεί σε ένα φλουρί που είναι ένα κλαδί ελιάς που είναι σήμα πολιτισμού για της Ελλάδας μας και στις πίτες τα κομμάτια που θα πάρετε μετά αντιστοιχούν δύο γυναικεία κοσμήματα, το ένα με το σήμα της ειρήνης, να έρθει η ειρήνη στη χώρα μας και το άλλο είναι το τετράφυλλο που είναι να φέρει τύχη σε οποιονδήποτε ή οποιαδήποτε την κερδίσει. Λοιπόν, όχι και ο Παναγιώτης, όχι κυρία Ραχή, θέλετε να μας πείτε κάτι? Όχι δίπλα, αλλά πάμε στην άκρη, έτσι και τρίμετρο, έλα. Για να περαλέλημαστε, δεν πειράζει. Εγώ για την κυρία Κόνια. Μίλησε, κυρία Κόνια, μίλησε. Όταν το αποφύγω, όλα δεν έγινε. Τέλος. Τελειώσαμε. Κάναμε τόσους λόγους σήμερα που... Ναι, αλλά τα λόγια είναι άσχημα. Εδώ είμαστε η οικογένειά μας. Ακριβώς. Πάντα. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για τα αυτοί που κάνατε να με προσκαλέσετε και εμένα στην πολύ ωραία εκδήλωση. Αυτή. Ναι, με συγχωρείτε, είμαι και λίγο άρρωστη και τα λοιπά και είμαι κουρασμένη το πρωί στην Ολομέλεια. Εγώ ότι οι γυναίκες θεωρώ ότι το 2014 είμαστε αυτές που θα φέρουμε την ανατροπή στη χώρα και αυτές που θα βγάλουμε τη χώρα από την κρίση και θα ξαναφτιάξουμε τη χώρα από την αρχή, γιατί τα εμπιστευτήκαμε αρκετά χρόνια στα χέρια των αντρών. Θα είσαι συνεργαζόμενης. Έχω εγώ. Περίμενε να ακούσεις τώρα. Είναι μαζί. Όπως λοιπόν και εγώ που έχω βάλει το σύζυγο και πηγαίνω μπροστά και ο σύζυγος κάνει την ταντά. Τα χεριά και λοιπά και γραφεία και όλα. Έτσι λοιπόν θα ακολουθήσετε και όλοι οι υπόλοιποι. Και βέβαια και η βουλευτική μας ομάδα είναι και μια ομάδα που έχει τις περισσότερες γυναίκες, έτσι. Την επόμενη φορά δηλαδή, πολύ σύντομα, ελπίζω, θα είμαστε πολύ περισσότερες και όπου θα έχουμε το σύνθημα θα είναι τελικά είμαστε πολλές, είμαστε ανεξάρτητες, είμαστε Ελληνίδες. Ευχαριστώ πολύ και θα είναι εξαιρετική που τα βλέπω εδώ και είναι πολύ ευχαριστώ. Από φίλες, συναγωνίστες, πολιτεύθυνες, ναι. Είναι όλα φτιαγμένα από τα χέρια τους. Όλα, όλα, όλα. Μην ευχαριστούμε. Λοιπόν, να σταυρώσουμε την πίτα μας. Αυτό δεν είναι το τετράφυλλο. Της Παναγίας και του Χριστού. Κοίταξε, ασφαλίστηκε για να το γιατί. Αλλά. 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 Αλλά.
Πόσα κομμάτια. Του φτωχού, του άνεργου και της άνεργης. Κινήματός μας. Να κόψω του κύριου πρόεδρου μας και μικρό. Πρόεδρου μικρό, κάνει τι. Ναι, ναι, ναι. Του πρόεδρου μας και της οικογένειάς του. Στους γονείς του. Στη βουλευτή μας και αντιπρόεδρό μας, κυρία Κόλια. Βουλευτού μας, κυρίου Μελά. Βουλευτού μας, κυρίου Πουή. Πάντα που δείτε το κομμάτι. Της βουλευτού μας, κυρία Δραχή. Μακρύ. Του μέλους εκτελεστικής μας, κυρίου Μοίρα, κύριος Μοίρα Γιάννης. Ναι, βέβαια. Έλα, έλα, έλα. Του γενικού μας γραμματέα, άλλαξα τη σειρά σας, το συγγνώμη. Ναι, όχι, ναι, γι' αυτό. Σε παρακαλώ. Ναι, ναι. Του κυρίου Δαγλατζή, μέλος εκτελεστικής μας. Για το ΙΓΜΕΑ το παραλάβει η κυρία Φανιλάκη, Θαναϊλάκη. Για τον διευθυντή του ιδιαίτερου γραφείου του Προέδρου μας, τον κύριο Τρίκα. Για την νεολαία μας, κυρία Ματαλένα. Κυρία Ματαλένα, θα πάει ο γιος του. Είναι η μαμά. Να σας πω λίγο, κλείνοντας, θέλουμε να ευχαριστήσουμε το διαδικτυακό κανάλι NSTV που καλύπτει σήμερα την εκδήλωση της Γραμματείας Γυναικών. Αυτό το κομμάτι είναι για το κανάλι σας και το τελευταίο είναι της Γραμματείας μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπορείτε να το μοιραστούμε στα τρία. Ελάτε, κορίτσια. Λοιπόν, μπορούμε να ξεκινήσουμε να πάτε στο μπουφέ, να σερβιριστείτε. Πρέπει να δώσουμε το φιλάκι.